Ποιος από εσάς δεν λατρεύει τα ζυμαρικά και τις μακαρονάδες? Ελάτε μαζί μας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζυμαρικών στις 25 Οκτωβρίου, αναζητήσαμε τα γνήσια ζυμαρικά στη Λακωνία. Τα ζυμαρικά αποτελούν την αγαπημένη τροφή μικρών και μεγάλων σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, κερδίζουν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις, αφήνοντας μάλιστα πίσω το κρέας, το ρύζι, ακόμα και την πίτσα. Ανάμεσα σε αρκετούς παραγωγούς ζυμαρικών, μας κέντρισε το ενδιαφέρον το όνομα Οίκος Αδαμαντίνα. Ο Οίκος Αδαμαντίνα δραστηριοποιείται από το 2007 στον χώρο των παραδοσιακών και βιολογικών τροφίμων. Τα προϊόντα παράγονται σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στη Γλυκόβρυση Λακωνίας. Η παραγωγή γίνεται από αγνές πρώτες ύλες, κυρίως της λακωνικής γης. Γεια σας κύριε Χρήστο, καλώς σας βρήκαμε. Πώς ξεκίνησε η ιδέα να δημιουργήσετε μια βιοτεχνία ζυμαρικών? Καταρχήν, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το χώρο μας και μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε την προσπάθειά μας με τον κόσμο. Η ιδέα να ξεκινήσουμε να παράξουμε ένα προϊόν ήταν σαν λύση ανάγκης, δηλαδή είχαμε κάποιες ανησυχίες και εγώ και ο συνεταιρός μου. Εγώ είχα ανασχόληση με τα αγροτικά και έβλεπα ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε είχα την ανάγκη να δημιουργήσω μία ετικέτα χωρίς να ξεφύγω από την παραγωγή, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Στα αγροτικά προϊόντα δεν μπόρεσε αυτό να γίνει, να πραγματοποιηθεί. Ο συνεταιρός μου είχε ένα φαρμακείο στην Γλυκόβρυση, ο Λάμπρος ο Πολυμενάκος, με τη σύζυγό του την Αδαμαντία τη Μανιατάκου. Έχουν φαρμακείο στην Γλυκόβρυση και είχε και αυτός επιχειρηματικά, είχε κάποιες ανησυχίες για κάτι διαφορετικό. Οπότε ενώσαμε τις ανησυχίες μας και δημιουργήσαμε την εταιρεία την Αδαμαντίνα με στόχο να πάρουμε πρώτες ύλες από τον τόπο. Δηλαδή το αυγό και το γάλα για να παράξουμε τα ζυμαρικά, πορτοκάλι και λάδι για να παράξουμε τα κουλούρια μας. Και δώσαμε και το όνομα, γιατί πήραμε συνταγές από τις γιαγιάδες μας, οπότε δώσαμε το όνομα Αδαμαντίνα, είναι η φανταστική γιαγιά του καθενός. Ναι. Το εμπνευστήκαμε βέβαια από τις γυναίκες μας, την Αδαμαντία του Λάμπρου και την Κωνσταντίνα που είναι η σύζυγός μου. Και έτσι δημιουργήσαμε τη φανταστική γιαγιά του καθενός, την Αδαμαντίνα. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το χαρακτηριστικό που κάνει τα προϊόντα σας να ξεχωρίζουν? Νομίζω ότι η συνέπεια και η συνέχεια, δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι είμαστε συνεπείς σε σχέση με όπως ξεκινήσαμε, συνεχίζουμε το ίδιο και ότι συνεχίζουμε να βρίσκει τα προϊόντα στα ίδια ράφια, σε περισσότερα ράφια, με την ίδια ποιότητα. Νομίζω ότι αυτό έχει εκτιμήσει ο κόσμος και αυτό έχει ανάγκη, δηλαδή είναι πολύ αυστηρός κριτής. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι τον έχουμε κερδίσει. Τα προϊόντα σας, η ετικέτα σας ποια είναι και κάποιος πού μπορεί να τα βρει? Τα προϊόντα μας είναι τα ζυμαρικά, θα ξεκινήσω από τα ζυμαρικά καταρχήν και θα πω ότι είναι τα πιο κλασικά και τα καθημερινά, είναι οι χυλοπίτες, οι τραχανάδες, ξινός και γλυκός και οι μακριές χυλοπίτες. Αυτά είναι τα πιο κλασικά προϊόντα. Από εκεί και πέρα, επειδή στόχος εταιρείας μας ήταν να μπορέσουμε να βάλουμε το παραδοσιακό ζυμαρικό που κάποτε, επειδή ξεχάστηκε από κάποιες γενιές, το θεωρούν οι σημερινές γενιές ως κάτι ιδιαίτερο και θέλει διαφορετικό τρόπο να το μαγειρέψουμε ή ξέρω εγώ θέλει στη γιορτή και στη σχόλη που λέμε ή να το κάνω δώρο, είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν, θέλαμε να το βάλουμε στο καθημερινό τραπέζι. Έτσι επιλέξαμε, εκτός από τη χυλοπίτα και τον τραχανά και τη μακριά χυλοπίτα, να δημιουργήσουμε και άλλους κωδικούς που να μπορεί να επιλέξει και να τους γευτεί και να τους μαγειρέψει με διάφορους τρόπους. Όπως είναι οι πένες, είναι τα στριφτάδια. Ας πούμε μια πρόταση για τα στριφτάδια που είναι σύγχρονη, είναι κρέμα γάλακτος με μανιτάρια. Μπορεί μια νέα νοικοκυρά να πειραματιστεί δηλαδή και να δημιουργήσει ό,τι θέλει. Τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως, τη χυλοπίτα είναι τα στριφτάδια. Τα οποία αυτά δεν έχουν και αυγό και γάλα. Και με τις φυτικές ίνες που έχουν δημιουργούν ένα αίσθημα κορεσμού στον καταναλωτή, οπότε τρώει λιγότερο και ουσιαστικά γι' αυτό του κάνει καλό. Είναι οι παπαρδέλες, ένα μακρύ ζυμαρικό που και παχύ, δίνει άλλη γεύση. Ουσιαστικά όλα τα ζυμαρικά έχουν σχεδόν την ίδια ζύμη. Η διαφορά είναι στο σχήμα τους.
που αλλάζει τον τρόπο που θα τα μαγειρέψουμε και αλλάζει και τη γεύση τους, γιατί αλλάζει το πάχος, το μήκος κτλ. Είναι οι βίδες, είναι το μακαρονάκι το κοφτό, είναι τα κοχυλάκια, το ριγκατόνι, τα ντομάτα σπανάκι. Στη λογική αυτή έχουμε δημιουργήσει και τα μακαρόνια που έχει συνηθίσει ο κόσμος να καταναλώνει περισσότερο και υπάρχει κατηγορία τα νούμερο 6, 10, λιγκουίνι, ολικής, 3 και 5 για να μπορεί να μαγειρέψει και αυτά με την ίδια λογική, με ποιον τρόπο θέλει. Στα ζυμαρικά υπάρχει η κατηγορία των βιολογικών, στην οποία δεν υπάρχει αυγό και γάλα. Είναι χωρίς αυγό και γάλα γιατί είδαμε ότι ο καταναλωτής που τρέφεται με βιολογικά δεν θέλει να επιβαρύνεται και με αυγό και γάλα. Και έτσι δημιουργήσαμε αυτούς τους κωδικούς. Έχει την ανάγκη. Είχε συνηθίσει να καταναλώνει ιταλικά βιολογικά, τα οποία είναι χωρίς αυγό και γάλα, και έτσι ζητούσε και τα ελληνικά να μην έχουν. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει αυτά τα προϊόντα, πάλι τους ίδιους κωδικούς, με βιολογικό αλεύρι. Και ο τραχανάς, ο οποίος είναι με προζύμι. Οπότε αυτά είναι ιδανικά και για τους vegetarian. Ναι, βέβαια. Yeah. Και νηστίσιμα. Πολύ ωραία. Ποιο προϊόν έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση στο καταναλωτικό κοινό? Χυλοπίτες. Χυλοπίτες και οι τραχανάδες. Αυτά είναι τα δύο προϊόντα που έχουν περισσότερη ζήτηση. Τα προϊόντα βρίσκονται σε όλη την Πελοπόννησο, στην Αττική και στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή εκεί θα τα βρει ο κόσμος εύκολα. Είναι τοποθετημένα σε αρκετά καταστήματα γιατί στην Πελοπόννησο και στην Αττική έχουμε δικό μας τμήμα κολλήσεων πολιτές, οπότε είναι σε πάρα πολλά σημεία. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε αντιπρόσωπο και στη Θεσσαλία και στο Βόλο και στην υπόλοιπη Ελλάδα είμαστε τοποθετημένοι σε κάποια σημεία που μας έχουν επιλέξει αυτοί χωρίς να έχουμε πάει εμείς εκεί να δημιουργήσουμε πωλήσεις. Θα είναι σε κρεοπολία, μανάβικα, σε σούπερ μάρκετ, παντοπολία. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον καταναλωτή που δημιούργησε την ανάγκη στο κατάστημα να έχει τα προϊόντα μας και τον καταστηματάρχη για το χώρο που μας δίνουν και ουσιαστικά μας δανείζουν τα ράφια τους για να μπορέσουμε εμείς να εκθέσουμε τα προϊόντα μας. Και ευτυχώς εκτίθεται με έναν τρόπο που ο καταναλωτής τα έχει εκτιμήσει και τα αγοράζει και αυτό έχει βρει χέρι με χέρι και προχωράει. Τι θα προτείνατε στον σεφ του Τόριζας Γεύσης να μας παρουσιάσει? Θα πρότεινα το στριφτάδι και τον τραχανά. Με τον τραχανά μπορούμε να δημιουργήσουμε υπέροχες σούπες. Και το στριφτάδι τρώγεται με διάφορους τρόπους. Δηλαδή από απλά σαν μια μακαρονάδα, επειδή έχει ένα πολύ ωραίο σχήμα και ένα ωραίο πάχος, που με το σχήμα του κρατάει και τις σάλτσες, οπότε μπορεί να σερβιριστεί με οποιαδήποτε σάλτσα. Δηλαδή και με τα μανιτάρια που σας είπα πριν, είναι μια επιλογή για τους νέους, κρέμα γάλακτος, είναι κόκκινη σάλτσα κτλ. Φαντάζομαι ότι ο σεφ εκεί θα έχει έμπνευση και θα ικανοποιήσει και εμάς για το πώς θα παρουσιαστεί το προϊόν μας και φαντάζομαι και όποιον το γευτεί αργότερα. Θα ήθελα να σας μιλήσω και για αυτό το προϊόν, που είναι οι γκόγκες, οι οποίες βρίσκονται σε όλη την Ανατολική Πελοπόννησο. Αλλού τα λένε αλλιώς, από κούπες, γκόγκιζες, γκόγκλες κτλ. Εδώ τις λέμε γκόγκες εμείς. Και δεν είναι ιδιαίτερο η ζύμη τους. Είναι αλεύρι, νερό και αλάτι. Αλλά επειδή τις κουφώνουν στο χέρι, είδατε που σας είπα και πριν ότι ανάλογα με το σχήμα αλλάζει και η γεύση ζυμαρικό, έτσι και σε αυτό αλλάζει η γεύση και είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν. Αυτό δυστυχώς για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μένουν εδώ, θα πρέπει να έρθουν εδώ για να το γευτούν. Γιατί είναι προϊόν κατάψυξης και δύσκολα μεταφέρεται στην Αθήνα ή σε πιο απομακρυσμένα από εμάς δηλαδή, όχι δεν μεταφέρεται. Δεν έχουμε εμείς ακόμα την οργάνωση να το μεταφέρουμε. Και μπορεί να έρθει εδώ πέρα και να το φάει με μιτζίτρα και τσουχτό λαδάκι βούτυρο.
Στις παρυφές του Ταϊγέτου, σε ένα τοπίο απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, βρίσκεται το Ηλάιρα Mountain Resort. Βρίσκομαι σε έναν από τους καλύτερους προορισμούς της χώρας, η Ηλάιρα Mountain Resort. Ο ευγενής και φιλόξενος κύριος Δημήτρης Καλαντζής έχει δημιουργήσει το resort του Ταϊγέτου. Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλώς σας βρήκα. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς ήταν η σεζόν που μας πέρασε η καλοκαιρινή. Ήταν από τις καλύτερες περιόδους από την ημέρα που ανοίξαμε, ήταν η καλύτερη χρονιά μας. Και αυτό μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε κάνει μια συνεργασία με κάποια εταιρεία συμβούλων και ήμασταν σχεδόν 100% πληρότητα όλο το καλοκαίρι. Και ενώ περιμέναμε ότι το χειμώνα θα έχουμε περισσότερη δουλειά, το καλοκαίρι τελικά ήταν άριστο από πλευράς δουλειάς. Ο χειμώνας πιστεύετε θα είναι το ίδιο όμορφος και ζεστός? Κοιτάξτε, ο Ταΐγετος είναι ένα υπέροχο βουνό, το οποίο είναι και πολύ φιλόξενο και απίθανο το χειμώνα. Όπως λοιπόν ο χειμώνας θα ήταν, είναι πάντα ίδιος και πολύ καλός, έτσι θα είναι και ο φετινός χειμώνας. Πιστεύω ότι μετά από αυτή τη συνεργασία που έχουμε κάνει, όλος ο χειμώνας θα είναι καλός και η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη. Πείτε μας δύο λόγια για το Ταΐγετο. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι για να έρθω εδώ πέρα να κάνω αυτή τη μονάδα σημαίνει ότι λατρεύω τον Ταΐγετο. Αν τον λατρεύανε όλοι τον Ταΐγετο όπως τον λατρεύω εγώ, θα μπορούσε ο Ταΐγετος να τροφοδοτεί τη Λακωνία ολόκληρη 12 μήνες το χρόνο με τουρίστες. Και πραγματικά πιστεύω ότι αν βοηθηθεί λίγο όσον αφορά τα μονοπάτια και τις διαδρομές μέσα στον Ταΐγετο, πιστεύω ότι θα έχει τόσο πολύ τουρισμό που πραγματικά θα είναι πάρα πολύ καλό για όλη τη Λακωνία. Αυτός είναι ο Ταΐγετος. Γνήσια ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Τα καλύτερα και αγνά τοπικά προϊόντα στο εστιατόριο Τόριζας Γεύσης. Εδώ μας περιμένουν αρώματα, γεύσεις και χρώματα Λακωνίας. Γεια σου Δημήτρη, πες μας, τι θα μας ετοιμάσετε σήμερα? Σήμερα θα σας ετοιμάσουμε τα παραδοσιακά ζυμαρικά του Ήκου Αδαμαντίνα. Θα ξεκινήσουμε με τα στριφτάρια, τα οποία βράζονται σε νερό, 5 λεπτά περίπου, και μετά θα φτιάξουμε στο τηγάνι. Θα πάρουμε μανιτάρια, θα τα κόψουμε, τα σουτάρουμε λίγο λάδι, θα σβήνουμε λίγο λευκό κρασί και προσθέτουμε τα ζυμαρικά. Μετά βάζουμε λίγο κρέμα γάλακτος, λίγο λάδι τρούφας, αλάτι πέρι της αρισκίας μας και στο τέλος τελειώνουμε με παρμεζάνα. Παρμεζάνι ή κάποιο διαφορετικό τυρί της αρισκίας του καθενός. Πολύ ωραία. Και τι άλλο θα μας ετοιμάσετε εκτός από τα στριφτάρια? Θα ετοιμάσουμε την παραδοσιακή μακαρονάδα τσουχτή που τη φτιάχνουμε εδώ στο ξενοδοχείο, η οποία θα γίνει μακαρόνια νούμερο 6. Το βράζουμε, το τυρώνουμε με τυρί της αρισκίας μας
Και στο τέλος βάζουμε ένα τηγάνι, λίγο βούτυρο, το οποίο το ζεσταίνουμε, προσθέτουμε τη μυτζήθρα, την περιμένουμε σιγά σιγά να πάρει ένα χρυσό χρώμα και το ρίχνουμε πάνω στη μακαρονάδα. Πολύ ωραία, πολύ νόστιμα φαίνονται όλα αυτά. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι πρέπει να προσέξουμε εμείς στο σπίτι όταν μαγειρεύουμε μακαρονάδα για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα? Το σωστό βράσιμο, το νερό να είναι πάντα βρασμένο, να προσθέτουμε μακαρόνια και το σωστό κρύωμα, άμα θέλουμε να κάνουμε κάποια δεύτερη παρασκευή με τα μακαρόνια. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Για να μην κολλάνε, πάντα λίγο λάδι. Δική μας συμβουλή να μαγειρέψετε και να απολαύσετε τη συνταγή ζυμαρικών που σας αρέσει χωρίς τύψεις. Καλή όρεξη στους μακαρονάδες. Εμείς τα ξαναλέμε.